Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Το θέμα μας είναι οι στατίνες. Ο κύριος Μουντοκαλάκης έδειξε προηγουμένως αυτή τη διαφάνεια, μάλλον μια αντίστοιχη διαφάνεια για την υπέρταση, που δείχνει πώς σχετίζεται η υπέρταση με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Εδώ έχουμε την αντίστοιχη διαφάνεια για την χοληστερόλη. Ανάλογα με τις ηλικίες, λοιπόν, βλέπουμε ότι η συσχέτιση είναι πάντοτε ισχυρή. Και γενικά από επιδημιολογικές μελέτες φαίνεται ότι μια μείωση της χοληστερόλης κατά 40 μιλιγκράμμ% επιφέρει μια μείωση του κινδύνου, του σχετικού κινδύνου, ο οποίος διαφέρει, σύμφωνα με αυτά που έδειξε πάρα πολύ ωραία ο κ. Μουντοκαλάκης, ενθουσιάστηκα με τον τρόπο που εξήγησε τη διαφάνεια αυτή προηγουμένως, που μπορεί ο σχετικός κίνδυνος να είναι μεγαλύτερος στις μικρότερες ηλικίες, αλλά ο απόλυτος κίνδυνος φυσικά εδώ είναι πολύ μικρότερος. Έχουμε συμπληρώσει πάνω από 20 χρόνια από την μελέτη ορόσημο, τη μελέτη 4S, την σκανδιναβική μελέτη, η οποία δημοσιεύτηκε στο Lancet, η οποία ήταν μια μελέτη δευτερογενούς πρόληψης. Ήταν άτομα μετά από ένα οξύ στεφανιαίο επεισόδιο, έμφραγμα κυρίως, με χοληστερόλες, με τιμές χοληστερίνης αίματος διάφορες, αλλά κυρίως υψηλές, πάνω από 140 LDL χοληστερόλη, τυχιοποιήθηκαν στο να λάβουν συμβαστατίνη ή εικονικό φάρμακο και το αποτέλεσμα ήταν αυτή η εντυπωσιακή μείωση όχι μόνο της καρδιαγγειακής αλλά της ολικής θνητότητας κατά 30% μέσα σε 5 χρόνια. Και το αποτέλεσμα ήταν ενδιαφέρον γιατί όχι μόνο μειώθηκε η ολική θνητότητα, μάλλον δεν μειώθηκε μόνο η καρδιαγγειακή θνητότητα και η πιθανότητα να υπάρξει ένα δεύτερο στεφανίο επεισόδιο ή η ανάγκη να υπάρξει καινούργια αγκιοπλαστική ή bypass, αλλά υπήρχε και μείωση στην ολική θνητότητα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Και έτσι βλέπουμε εδώ τα αποτελέσματα σε όλα τα endpoints να είναι από την ίδια μεριά και πολύ συνεπή μεταξύ τους, κάτι που κάνει τη μελέτη πάρα πολύ ισχυρή και εύκολα αποδεκτή από την ιατρική κοινότητα. Στη συνέχεια ακολούθησαν άλλες μελέτες πρωτογενούς πρόληψης, βάζοντας όλο και πιο αυστηρά όρια, με την έννοια ότι έβαζαν ασθενείς με χαμηλότερες τιμές χοληστερόλης. Όλοι όμως είχαν ήδη εκδηλώσει αγγειακή νόσο και η μελέτη TNT ήταν αυτή η οποία δοκίμασε την συνηθισμένη μια μικρή δόση ατροβαστατίνης, η οποία είχε πετύχει μια μείωση στην LDL κατά 100% και τη συνέκρινε μια μεγάλη δόση ατροβαστατίνης, 80 μιλιγκράμμ, με στόχο να πάει η LDL ακόμα πιο κάτω, γύρω στο 70. Και η μελέτη αυτή επίσης ήταν θετική, με την έννοια ότι αυτή η περαιτέρω μείωση της ολικής χοληστερόλης επέφερε μια μείωση πάλι στα καρδιαγγειακά συμβάματα. Οι μελέτες λοιπόν αυτές έγιναν πολύ αποδεκτές από την ιατρική κοινότητα. Βλέπουμε ότι όλα τα αποτελέσματα των μελετών της δευτερογενούς πρόληψης πέφτουν σε μια συγκεκριμένη γραμμή, η οποία δείχνει ότι κατεβάζοντας την χοληστερόλη κατά ένα συγκεκριμένο ποσοστό, μειώνουμε και τα καρδιαγγειακά συμβάματα κατά ένα προβλέψιμο ποσοστό. Στο registry της Ήλιος, το οποίο πιστεύω ήταν της καρδιολογικής εταιρείας, το οποίο πιστεύω ήταν από τα πιο καλά αντιπροσωπευτικά registry που έχουν γίνει στον ελληνικό χώρο, που αναφερόταν σε ασθενείς το 2004, δημοσιεύτηκε το 2007, η χρήση στατινών μετά από ένα οξύ στεφανιαίο επεισόδιο ήταν 82% και στην πολύ πρόσφατη μελέτη Φαέθρων, που πρόκειται να δημοσιευθεί τώρα στην ελληνική καρδιολογική επιθεώρηση, επίσης αντιπροσωπευτική της χώρας, το ποσοστό αυτό έχει ανέβει στο 96%. Επομένως, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι για την δευτερογενή πρόληψη η χορήγηση των στατινών είναι δεδομένη και έχει καθιερωθεί χωρίς καμιά αμφιβολία. Εκεί που είναι τα πράγματα περισσότερο αμφιλεγόμενα είναι αν χρειάζεται να χορηγήσουμε στατίνες σε περιβάλλον πρωτογενούς πρόληψης. Και εδώ υπάρχουν δύο ομάδες ερευνητών, οι οποίοι έχουν τελείως διαφορετική άποψη για το θέμα. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι οι στατίνες έχουν ένα διαφυσβήτητο όφελος, ελάχιστες παρενέργειες και ότι όλος ο κόσμος είναι υποψήφιος για τη θεραπεία. Και είναι και οι πιο σκεπτικιστές, οι οποίοι πιστεύουν ότι οι παρενέργειες είναι αρκετές, το όφελος είναι ανύπαρκτο και σχεδόν κανένας δεν θα έπρεπε να παίρνει θεραπεία με στατίνες για πρωτογενή πρόληψη. Φυσικά, μάλλον η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Τα ερωτήματα λοιπόν που τίθενται είναι αν το όφελος, η μείωση του σχετικού και του απολύτου κινδύνου στις μελέτες πρωτογενούς πρόληψης δικαιολογούν τη χορήγησή τους, ποιες είναι οι πραγματικές παρενέργειες και σε τι ποσοστό υπάρχει δυσανεξία, και αυτό πρέπει να το δούμε σε ασθενείς και μέσα και εκτός των μελετών, και επίσης να κάνω και μερικά σχόλια για την ανομοιογένεια του πληθυσμού της πρωτογενούς πρόληψης, η οποία δεν είναι μια ομοιογενής ομάδα και ότι τα άτομα στην πρωτογενή πρόληψη μπορεί να είναι άτομα με πολύ διαφορετικό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Οι μελέτες για την πρωτογενή πρόληψη, για τη δευτερογενή πρόληψη, σας τις έδειξα προηγουμένως, για την πρωτογενή πρόληψη και αυτές πέφτουν στην ίδια
γενική γραμμή ότι όσο μειώνεται η χοληστερόλη, μειώνονται τα συμβάματα. Απλώς βλέπετε ότι η καμπύλη είναι πολύ πιο επίπεδη, πολύ πιο χαμηλά, γιατί ακριβώς ο κίνδυνος των ασθενών είναι πολύ μικρότερος. Υπήρξαν αρκετές μελέτες, θα τις θυμώσω εσείς παλιότερα. Τη συνοψίζω σε μία μόνο διαφάνεια. Υπήρχαν μελέτες με την πραβαστατίνη, με τη λοβαστατίνη, με την αρτορβαστατίνη, με τη ρόσουβαστατίνη, με μεγάλο follow-up οι μελέτες. Τα κριτήρια εισόδου ήταν διαφορετικά, αλλά βλέπετε ότι σε μερικές η LDL ήταν αρκετά υψηλή, αλλά στις πιο νεότερες μελέτες η LDL ήταν αρκετά χαμηλή. Η επίτευξη της μείωσης της LDL χοληστερόλης ήταν στην σκοτσέζικη μελέτη, για παράδειγμα, από το 192 στο 142. Στην αμερικάνικη μελέτη η μείωση ήταν κατά 25%, εδώ έπεσε από το 130 στο 90, εδώ από το 108 στο 55, πολύ εντυπωσιακή μείωση. Και όλες κατέγραψαν και αυτές μια μείωση του σχετικού κινδύνου για έμφραγμα του μυοκαρδίου. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι εδώ ίσως θα πρέπει να εκφράζουμε τα αποτελέσματα περισσότερο με αυτό το αριθμό ατόμων που χρειάζεται να πάρουν στατίνη για να υπάρξει, να γλιτώσει κανείς ένα καρδιαγγειακό μείζον επεισόδιο. Και βλέπουμε ότι αυτά κυμαίνονται από 42 και μπορεί να είναι και 91 ή 83. Είναι, δηλαδή 83 άτομα που πάρουν ρόσουβαστατίνη, για παράδειγμα, σύμφωνα με τις ενδείξεις της μελέτης Jupiter, για να γλιτώσει ένα καρδιαγγειακό σύμβαμα. Οι μελέτες αυτές αναλύθηκαν από το database της Cochrane Systematic Review το 2011. Ήταν μια μετανάλυση 14 μελετών, πάρα πολλά άτομα, 34.000 άτομα, επειδή πρόκειται για μελέτες πρωτογενούς πρόβλημα, δεν τα αναφέρουμε σαν ασθενείς, είναι άτομα, όπου έγινε σύγκριση μεταξύ στατίνης έναντι πλασίμπο και η συνολική θνητότητα είχε μια μείωση κατά 17%, τα θανατηφόρα και μη καρδιαγγειακά συμβάματα μια μείωση κατά 28% και τα εγκεφαλικά επεισόδια επίσης. Και δεν υπήρχε μια ιδιαίτερη αύξηση των παρενεργειών, του καρκίνου ή των βιοχημικών παραμέτρων. Παρ' όλα αυτά, στην δημοσίευση αυτής του review αφήνεται μια πολύ ουδέτερη, ένας ουδέτερος σχολιασμός, ο οποίος έγραφε ότι δεν υπάρχει αρκετή τεκμηρίωση για το όφελος των στατινών σε άτομα χωρίς καρδιαγγειακή νόσο, καθώς ο απόλυτος αριθμός ατόμων που θα ωφεληθούν είναι μικρός. Και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στατίνες έχουν παρενέργειες, είμαστε λίγο σκεπτικιστές σας για τη χορήγησή τους. Και κατέληγε στο συμπέρασμα ότι άρα σε άτομα χαμηλού κινδύνου οι στατίνες πιθανόν να προκαλούν περισσότερο κίνδυνο παρά όφελος. Αμέσως μετά η ομάδα της Οξφόρδης με επικεφαλής τον Rory Collins δημοσίευσε στο Lancet το 2012 τη μεγαλύτερη ίσως μετανάλυση για την χρήση των φαρμάκων των στατινών σε άτομα διαφόρων διαβαθμίσεων κινδύνου, 22 μελέτες. Οι περισσότερες μελέτες συμπεριλαμβάνονταν και στην προηγούμενη μετανάλυση. Υπήρξαν και μερικές μελέτες όπου γινόταν σύγκριση μεταξύ εντονότερης και μικρότερης δόσης στατίνης, αρκετά μεγάλη παρακολούθηση. Και το αποτέλεσμα ήταν αυτό, ότι ανεξάρτητα από το πόσο ήταν ο κίνδυνος του ασθενούς στην αρχή της μελέτης, εδώ είναι άτομα με χαμηλό κίνδυνο κατά Framingham, εδώ είναι μέσους κίνδυνου και εδώ υψηλού κινδύνου, βλέπουμε ότι όλα τα άτομα έχουν την ίδια σχετική μείωση στην εμφάνιση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Αλλά αυτός είναι ο σχετικός κίνδυνος. Αν δούμε τα απόλυτα νούμερα, θα δούμε ότι τα νούμερα αυτά είναι πάρα πολύ μικρά. Ιδιαίτερα, αν δούμε τα άτομα χαμηλού κινδύνου, βλέπουμε ότι ο κίνδυνος μειώνεται από το 0,6 στο 0,4, το οποίο μπορεί να δείχνει μια μείωση κατά πάνω από 25-30%, αλλά ουσιαστικά είναι ελάχιστη. Αν δούμε τη θνητότητα, η απόλυτη μείωση θνητότητα είναι πάρα πολύ μικρή, όντως. Είναι 0,09% ανά έτος. Δηλαδή ουσιαστικά μειώνεται από το 1,42% στο 1,33%. Πολύ μικρή. Όμως βλέπουμε εδώ πέρα σε αυτή τη διαφάνεια πόσο διαφορετικό μπορεί να είναι το αποτέλεσμα της χορήγησης στατίνης ανάλογα με το σε τι πληθυσμό εφαρμόζεται η θεραπεία. Και βλέπουμε εδώ είναι η έκφραση του με το απόλυτο όφελος και βλέπουμε πόσα μείζωνα καρδιαγγειακά συμβάματα αποφεύγονται για κάθε 1.000 θεραπευόμενα άτομα για μια πενταετία. Και στο εδώ άξονα έχουμε το πόσο πετυχαίνουμε μείωση στην LDL χοληστερόλη από μια μικρή μείωση κατά 40 ή κατά πολύ περισσότερο, κατά 80 mg%, εδώ. Σε αυτόν τον άξονα έχουμε τον βασικό κίνδυνο του ασθενούς, χαμηλού κινδύνου, μέτριου, πολύ ψηλού κινδύνου και βλέπουμε ότι τα άτομα τα οποία επιτυχάνουν μεγάλη μείωση της χοληστερόλης και είναι και υψηλού κινδύνου μπορούν να ωφεληθούν πάρα πολύ, ενώ στο αντίθετο άκρο, άτομα τα οποία είναι χαμηλού κινδύνου και επιτυχαίνουν μικρή μείωση της χοληστερόλης, πιθανώς να μην ωφελούνται καθόλου.
Την επόμενη χρονιά, λοιπόν, επανέρχεται το Cochrane Review, έχοντας ήδη την μετανάλυση της Οξφόρδης. Προσθέτουν μερικές μελέτες στη μετανάλυση, μεγαλύτερος αριθμός ατόμων. Έχουν προσθεθεί εδώ και μελέτες ειδικά σε άτομα με σαχαρώδη διαβήτη και μικροαλβιμινουρία. Και πάλι βλέπουμε αυτά τα περίπου ίδια νούμερα, με μια μείωση της συνολικής θνητότητας κατά 14% και των θανατηφόρων και μη καρδιαγγειακών συμβαμάτων κατά 25%. Και σε αυτή τη φορά, το 2013, το συμπέρασμα της μελέτης των Cochrane Review παίρνουν μια πιο ευνοϊκή θέση υπέρ των στατινών, λέγοντας ότι οι στατίνες στην πρωτογενή πρόληψη είναι πιθανότατα αποτελεσματικές, βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και δεν παρατηρούμε μια αύξηση των παρενεργειών. Εκείνη την χρονιά, στο British Medical Journal, ένας Αμερικανός ερευνητής, ο Άμπραμσον, δημοσιεύει μια μελέτη με τον τίτλο «Αν πρέπει τα άτομα χαμηλού κινδύνου να λαμβάνουν στατίνη». Γίνεται μεγάλος θόρυβος, διότι χρησιμοποιώντας τις ίδιες μελέτες, κάνοντας και εκείνος με την μετανάλυση, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα στοιχεία δεν δείχνουν τα ωφέλη των στατινών σε άτομα χαμηλού κινδύνου υπερισχύουν των κινδύνων. Υποστηρίζει ότι το 20% των ατόμων έχουν σοβαρές παρενέργειες, κάτι το οποίο ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών από την πλευρά της Οξφόρδης. Άρχισε μια μεγάλη αλληλογραφία μεταξύ του BMJ, των συγγραφέων, και της editor, της Fiona Godley, του British Medical Journal. Και στη συνέχεια έγινε μια ανεξάρτητη επιτροπή για να μελετήσει τα δεδομένα και να πούνε εάν αυτή εδώ η πρόταση ισχύει. Και τελικά, χωρίς να αποσυρθεί το άρθρο, αναγκάστηκαν οι συγγραφείς να αποσύρουν αυτή τη σχετική παράγραφο που θεωρήθηκε απόλυτα ανακριβής. Και αυτό γιατί φαινόταν ότι προερχόταν από μια αναδρομική παρατήρηση, από μια δημοσίευση στο Annals of Internal Medicine το 2013, η οποία ήταν αναδρομική, που απέδιδε συμβάματα στις στατίνες κατά 17%, χωρίς όμως να είναι τεκμηριωμένη η αιτιολογική συσχέτιση. Οι κίνδυνοι των στατινών σίγουρα υπάρχουν. Και εδώ είναι ένας μικρός μονοκατάλογος. Υπάρχουν, όλοι γνωρίζουμε, τις μυαλγίες, τη μυοπάθεια, τη ραβδομιόλυση. Υπάρχει η νεφρική ανεπάρκεια. Υπάρχει αύξηση στην πιθανότητα να εμφανιστεί προημότερο καταράκτης. Σίγουρα οι στατίνες ανεβάζουν το ποσοστό να εμφανιστεί η σαχαρώδης διαβήτης νωρίτερα και πιθανόν να υπάρχει και προβλήματα με απώλεια μνήμης. Για την εμφάνιση του σαχαρώδη διαβήτη, βλέπουμε ότι αν δούμε όλες τις μελέτες συνολικά, βλέπουμε ίσως μερικές με την προβαστατίνη να μην ισχύει αυτό, αλλά οι περισσότερες είναι από την από εδώ μεριά, υπάρχει μια αύξηση, μικρή αύξηση κατά περίπου τη τάξη του 10%, αύξηση στην εμφάνιση διαβήτου με την στατίνη. Όμως από την άλλη μεριά, βλέπουμε ότι παρά την αύξηση αυτή στην πιθανότητα να εμφανιστεί ο σαχαρώδης διαβήτης, τα καρδιαγγειακά συμβάματα στις ίδιες ακριβώς μελέτες είναι πολύ λιγότερα με τις στατίνες, το οποίο σημαίνει ότι ακόμα και αν εμφανιστεί ο σαχαρώδης διαβήτης, το όφελος στη μείωση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων υπάρχει. Όσον αφορά την εγκεφαλική λειτουργία, πάντοτε ανησυχούμε για το αν οι στατίνες προκαλούν μια απώλεια μνήμης και σύγχυση, γιατί είναι παρενέργειες που έχουν αναφερθεί. Φαίνεται να μην είναι σημαντική αυτή η παρενέργεια. Η μόνη έτσι μεγάλη μελέτη τυχαιοποιημένη ήταν, αναφέρεται σε 5.800 άτομα 70-82 ετών. Είναι μελέτη με την πραβαστατίνη ή πλασίβο, μεγάλη διάρκεια, και η οποία με ειδικό τρόπο παρακολούθησης από νευροψυχιάτρους της εγκεφαλικής λειτουργίας δείχνει ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Πάντως, γενικά, για να έχει κανείς μια αίσθηση του πόσο μάλλον σε τι ποσοστό εμφανίζονται αυτές οι παρενέργειες, βλέπουμε εδώ ότι σε 5 έτη οι παρενέργειες σε άντρες μέσης ηλικίας υψηλού όμως κινδύνου, αν δούμε το number needed to treat και το number needed to harm, δηλαδή πόσα άτομα πρέπει να λάβουν στατίνη για να ωφεληθεί ένας ή πόσα άτομα πρέπει να λάβουν τη στατίνη για να βλαφθεί ένας, βλέπουμε ότι στα καρδιαγγειακά συμβάματα πρέπει να δώσουμε σε 33 τέτοια άτομα στατίνη για να γλιτώσουμε ένα μείζον καρδιαγγειακό σύμβαμα, αλλά θα πρέπει να δώσουμε σε 52 άτομα στατίνη για να εμφανιστεί ένας καταράκτης, σε 91 άτομα για να εμφανιστεί μια βαριά μυοπάθεια και σε 346 άτομα να δώσουμε στατίνη για να εμφανιστεί μια οξία νεφρική ανεπάρκεια. Η δυσανεξία στατίνες μας προβληματίζει. Η καλύτερη ανασκόπηση είναι στο Archives of Medical Science το 2015, όπου υπάρχει και ορισμός, όπου εδώ πρέπει να είναι αδυναμία ανοχής 2 στατινών, μία στη μικρότερη δόση και μία σε οποιαδήποτε δόση, ότι πρέπει να επιβεβαιώνεται η παρενέργεια αυτή, αν είναι δυνατόν και με βιοχημική διαταραχή, αν και δεν είναι υποχρεωτικό πάντα η μυαλγία να έχει και αύξηση των τρασαμινασών ή τη CPK. Θα πρέπει.
θα πρέπει η παρενέργεια να βελτιώνεται με τη διακοπή και να μην μπορεί να αποδοθεί σε ένα γνωστό προδιαθεσικό παράγοντα. Υπολογίζεται γενικά ότι είναι περίπου στο 15% των ασθενών. Στο paper αυτό υπάρχουν και ειδικές οδηγίες για το πώς να χειριζόμαστε τα θέματα των παρενεργειών και μάλιστα γράφει πολύ συγκεκριμένες οδηγίες, για παράδειγμα, πώς πρέπει να διακόπτουμε την αγωγή με στατίνη σε υπερήλικες ασθενείς οι οποίοι μπαίνουν στο νοσοκομείο για άλλες αιτίες, με μια λίμωξη, με μια διάρρεια κλπ. Οπότε εκεί πρέπει να διακόπτουμε την στατίνη για να αποφεύγουμε συμβάματα. Και υπάρχει και ένας κατάλογος με όλες τις παρενέργειες. Βέβαια, οι παρενέργειες των στατινών είναι δύσκολο να εκτιμηθούν. Γιατί είναι διαφορετικές οι παρενέργειες, τις οποίες μπορούμε να βρούμε τις στατίνες σε μελέτες παρατήρησης, οι οποίες έχουν το πλεονέκτημα ότι περιλαμβάνουν ευρύ φάσμα ατόμων, έχουν μακρά παρακολούθηση, αλλά δεν μπορείς να τις συσχετίσεις αιτιολογικά. Έναντι των παρενεργειών που εμφανίζονται στις τυχιοποιημένες μελέτες, όπου εκεί η τυχιοποιημένη μελέτη αποκλείει ασθενείς εκ των προτέρων με δυσανεξία στη δοκιμαστική περίοδο, δηλαδή βάζουν ένα run-in period που βλέπουν ποιοι θα ανεχθούν την στατίνη και μετά γίνεται η μελέτη. Όπου στις τυχιοποιημένες μελέτες επίσης γίνεται έμφαση στην επίσημη μυοπάθεια και στην ραβδομιόλυση, που είναι πραγματικά σπάνιες παρενέργειες παρά στην πολύ συχνή μυαλγία. Πρέπει να ακούμε τον ασθενή μας, ο οποίος λέει ότι αισθάνομαι κόπωση. Μπορεί να μην βρίσκουμε τίποτα στις εξετάσεις, αλλά μπορεί να είναι πράγματι σύμπτωμα των στατινών. Και οι τυχιοποιημένες μελέτες βέβαια δίνουν μια πιο καλή αιτιολογική συσχέτιση και βγάζουμε καλύτερα συμπεράσματα. Τώρα, πώς οι κατευθύντριες συστάσεις χειρίζονται το θέμα των στατινών σε άτομα υψηλού κινδύνου? Η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία έχει τους πίνακες του Heart Score, όπως ξέρετε, όπου το κάθε άτομο μπορεί να βρει τη θέση του στον πίνακα για να έχει μια εκτίμηση του κινδύνου, του δεκαετούς κινδύνου για για καρδιαγγειακό μείζον πρόβλημα. Και όσον αφορά στο θέμα των στατινών, εδώ είναι ο κίνδυνος κάτω από 1% σκορ, 1 έως 5, 5 έως 10 πάνω από 10. Αυτό είναι ανάλογα χαμηλός, μικρός, μέτριος, πολύ υψηλός. Και εδώ είναι και τα επίπεδα της LDL, κάτω από 70, 70%, 100-150. Και βλέπουμε ότι φαρμακευτική αγωγή χρειάζεται μόνο όταν έχεις και ψηλά επίπεδα LDL, αλλά και ψηλό συνολικό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αντίθετα, αν έχεις πολύ χαμηλό συνολικό καρδιαγγειακό κίνδυνο, ακόμα και αν έχεις ψηλή LDL χοληστερόλη, δεν είσαι υποψήφιος για στατίνη, είσαι περισσότερο υποψήφιος για αλλαγές του τρόπου ζωής. Στην Αμερική πρόσφατα έχουν φύγει από το μοντέλο Framingham και έχουν δημιουργήσει αυτό το νέο πολυπαραγοντικό μοντέλο για το δεκαετή κίνδυνο, το οποίο ήταν αρκετά αμφιλεγόμενο, και ο λόγος ήταν ότι σαν όριο κινδύνου θεωρεί το 7,5% και πάνω, και σύμφωνα με αυτό φαίνεται ότι το 33% του πληθυσμού των Ηνωμένων Πολιτειών εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία. Και αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα, γιατί βάζει ένδειξη για στατίνη σε πάρα, πάρα πολύ μεγάλο πληθυσμό ατόμων. Ένα κλινικό παράδειγμα τελειώνοντας, να σας δείξω ότι ένας άνδρας 55 ετών, καπνιστής, υπερδασικός με LDL μόνο 75 και HDL 50, σύμφωνα με τις αμερικάνικες συστάσεις, είναι αρκούντος υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου για να πρέπει να πάρει στατίνη. Ενώ με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, τις οποίες υιοθετούμε και εμείς σαν χώρα, δεν χρειάζεται να πάρουν στατίνη. Μία προσέγγιση είναι να προσπαθήσεις τα άτομα στην πρωτογενή πρόληψη να τα επανακατηγοριοποιήσεις κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή να δεις μέσα σε αυτά τα άτομα ποια άτομα έχουν αρκούντος υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο για να δικαιολογήσει τη χορήγηση των στατινών, και από την άλλη μεριά να την αποφύγει σε άτομα που είναι χαμηλού κινδύνου. Έτσι, η Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis, που περιλαμβάνει 5.000 άτομα περίπου, στα οποία σύμφωνα με την Αμερικανική οδηγία κατά το 50% θα είχε σύσταση για να πάρουν στατίνη, διότι έχουν δεκαετή κίνδυνο πάνω από 7,5%, υποβάλλονται σε μέτρηση του σκόρ ασβεστίου. Και όταν το σκορ αυτό είναι υψηλό, βλέπουμε, μάλλον να το πω διαφορετικά, ότι στην κατηγορία εδώ που χρειάζεται να πάρει, μάλλον οι συστάσεις προτείνουν στατίνη, κάνουμε σκορ ασβεστίου. Εάν το σκορ ασβεστίου είναι μηδενικό, και αυτό είναι το 45% των ατόμων, ο κίνδυνος είναι αρκετά χαμηλός και τα άτομα αυτά μπορούν να αποφύγουν να πάρουν τη στατίνη. Ενώ θα περιορίσει τη στατίνη μόνο στα άτομα αυτά τα οποία έχουν σκόρ ασβεστίου αυξημένο. Και από την άλλη μεριά, σε άτομα τα οποία έχουν ένα μέτριο κίνδυνο και θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί στατίνη, εδώ βλέπουμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό, το 60%, έχει πράγματι χαμηλό σκόρ ασβεστίου και σίγουρα δεν χρειάζονται στατίνη. Επομένως, έτσι μπορείς με αυτόν τον τρόπο να περιορίσεις κατά το μισό τους υποψήφιους για στατίνη, υποβιβάζοντας το άτομο σε κατηγορία κινδύνου.
Ένας άλλος τρόπος είναι από το hardscore, θεωρεί κάποιους έμεσους δείκτες, όπως είναι το πάχος του έσω μέσω χιτώνος των καροτίδων ή ο σφυροβραχιόνιος δείκτης και πάλι και το σκόρας βεστίου, τα οποία σε ασυμπτωματικά άτομα μέσου κινδύνου μπορούν να εντοπίσουν σε αυτά τα άτομα σχετικά υψηλότερου κινδύνου και εκεί να είναι κανείς πιο επιθετικός με τη χορήγηση των στατινών. Επομένως, συμπερασματικά, στην δευτερογενή πρόληψη, οι στατίνες έχουν απόλυτη ένδειξη και αυτό δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία και όλοι οι ασθενείς που φεύγουν μετά από μια νοσηλεία για καρδιαγγειακό σύμβαμα συνταγογραφείται στατίνη. Ενώ στην πρωτογενή πρόληψη, πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτή περιλαμβάνει άτομα διαφορετικού καρδιαγγειακού κινδύνου, ότι τα υπάρχοντα συστήματα υπολογισμού κινδύνου δεν είναι τέλεια. Οι στατίνες φαίνεται να ωφελούν τόσο περισσότερο όσο μεγαλύτερος είναι ο καρδιαγγειακός κίνδυνος. Το είπε πολύ καλά ο καθηγητής μου το Καλάκης, ότι οι θεραπείες ωφελούν αυτούς οι οποίοι κινδυνεύουν. Αλλά πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας ότι οι παρενέργειες των στατινών υπάρχουν, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και μάλιστα να είμαστε εκεί πολύ επιφυλακτικοί στο να χορηγούμε στατίνες όταν εξ αρχής το όφελος που αναμένουμε από αυτές είναι σχετικά μικρό. Ευχαριστώ.